Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, μετά από 4 χρόνια άγριας λιτότητας, η κατάσταση στη χώρα είναι απελπιστική. Όπως ακριβώς και η ψήφο εμπιστοσύνης που σήμερα ζητάτε. Γιατί πέρα από τον επικοινωνιακό της χαρακτήρα, πάτε να μετρήσετε και τους 180. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, οι προγραμματικές δεσμεύσεις του ΣΥΡΙΖΑ προκάλεσαν πανικό στη συγκυβέρνηση και ανακούφιση στην κοινωνία. Αυτή την αντίφαση επεκτείνουμε σήμερα, ξεδιπλώνοντας πτυχές του κυβερνητικού μας προγράμματος σε όλους τους τομείς. Τομείς οι οποίοι μπήκαν στο στόχαστρο των πολιτικών λιτότητας και στον προκρούστη των περικοπών. Ένας από αυτούς είναι και ο αθλητισμός, που πέρα από τις περικοπές που έχει υποστεί, περνά μια δομική κρίση, μια κρίση συστημική και αξιών. Γιατί επί δεκαετίες οικοδομήθηκε ένα μοντέλο που δεν αντιλαμβάνεται την ανάπτυξή του ως διαδικασία δημοκρατικής κοινωνικοποίησης. Δεν αντιλαμβάνεται την άθληση ως κοινωνικό αγαθό και δικαίωμα, αλλά ως στοιχείο μιας εμπορευματοκοποίησης που θεωρεί τον αθλούμενο και τον αθλητή καταναλωτή και πελάτη μιας αγοράς. Οικοδομήθηκε ένα μοντέλο αντιδημοκρατικό, χωρίς την ισότιμη πρόσβαση στην άθληση για όλους, χωρίς διακρίσεις, με απουσία της συμμετοχικότητας στη δίκηση των φορέων της άθλησης, που μόνο στόχο είχε την παραγωγή τεράστιων υπεραξιών που μέσω του ατομικισμού, της ανάθεσης, της κυριαρχίας των πελατειακών σχέσεων και του παραγοντισμού, της αδιαφάνειας, της βίας και του ντόπινγκ. Ο τζόγος, οι μεταγραφές, η διακίνηση κεφαλαίων χωρίς έλεγχο, το παρασιτικό μαύρο κεφάλαιο σε συνθήκες διάχυτης ανομίας, κρατικής ανοχής, φοροδιαφυγής, σπατάλης και οικειοποίησης πόρων, εξασφάλισε σε καθεστώς ομερτά την επιβίωση των δύο σας κομμάτων. Εξασφάλισε την αλληλοεξυπηρέτηση των δύο κομμάτων που σήμερα συγκυβερνούν με την ισχύ της μηδιοκρατίας και του κεφαλαίου. Το μοντέλο αυτό, κυρίες και κύριοι βουλευτές, τελειώνει μαζί με τη σημερινή συγκυβέρνηση. Με ευθύνη θα προχωρήσουμε στην υλοποίηση ενός σχεδίου για τον αθλητισμό, το οποίο έχουμε προσεκτικά επεξεργαστεί και πλήρως κοστολογήσει. Με έμφαση στη φυσική αγωγή, στην εκπαίδευση, τον αθλητισμό για όλους, την τοπική αυτοδιοίκηση, την αναδιάρθρωση και στήριξη του ερασιτεχνικού, αγωνιστικού και σωματιακού αθλητισμού. Με έλεγχο, απολογισμό, διαφάνεια και ουσιαστική στήριξη, οι αθλητικές υπηρεσίες και δραστηριότητες θα παρέχονται δωρεάν και χωρίς επιβάρηση των νέων και των οικογενειών τους. Συγκεκριμένα, μερικές μόνο θεσμικές παρεμβάσεις της δικής μας διακυβέρνησης για τον αθλητισμό είναι η αναδιανομή των αθλητικών πόρων με διαφάνεια και στρατηγική στόχευση στην εξυπηρέτηση ενός διαφορετικού αθλητικού μοντέλου, χωρίς πελατειακές σχέσεις και αδικίες. Η θέσπιση αυτοτελούς κονδυλίου για τον ερασιτεχνικό αθλητισμό από τον ετήσιο κρατικό προϋπολογισμό. Σταθερή ετήσια χρηματοδότηση των ερασιτεχνικών αθλητικών δραστηριοτήτων στη βάση μιας αναπτυξιακής λογικής. Από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, σταθερή χρηματοδότηση προγραμμάτων για την ενεργειακή αυτοτέλεια των εγκαταστάσεων, ούτως ώστε να καταστούν οικονομικά βιώσιμες. Νέα φορολογική πολιτική στον χώρο των υπηρεσιών αθλητισμού, αθλητικού θεάματος, αλλά και του επαγγελματικού αθλητισμού με όρους ανταποδοτικότητας προς τον ερασιτεχνικό αθλητισμό. Η δημιουργία μιας ενιαίας αρχής πληρωμών, που με ποιοτικούς αναπτυξιακούς όρους θα ελέγχει την οικονομική διαφάνεια αλλά και τη σκοπιμότητα των εσόδων-εξόδων των αθλητικών φορέων. Η καθιέρωση ενός ενιαίου πλαισίου προγραμματικής συμφωνίας της πολιτείας με τις αθλητικές ομοσπονδίες, στο οποίο θα ορίζεται επακριβώς η έννοια του αυτοδίκητου στον αθλητισμό. Η άμεση διενέργεια διαχειριστικού και οικονομικού ελέγχου όλων των εποπτευόμενων φορέων και των εθνικών αθλητικών ομοσπονδιών.
Η κατοχύρωση θεσμικά των εργαζομένων στον αθλητισμό, χωρίς ελαστικές σχέσεις εργασίες που στοχοποιούν τα ασφαλιστικά, μισθολογικά και εργασιακά τους δικαιώματα. Η αποκατάσταση των εργαζομένων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού που πλήγησαν από τις πολιτικές των απολύσεων του μνημονίου. Η καθιέρωση της απλής λογικής ως ενιαίο και πάγιο εκλογικό σύστημα σε όλους τους αθλητικούς φορείς όλων των βαθμίδων. Η κατάργηση κάθε καταστατικής αναχρονιστικής διάταξης που αποκλείει και εμποδίζει τους πολίτες, τους αθλητές και προπονητές από την εγγραφή τους ως ισότιμα μέλη και τη συμμετοχή τους στη διοίκηση των αθλητικών φορέων. Ο περιορισμός της θητείας των προεδρίων των εθνικών αθλητικών ομοσπονδιών σε 2 Ολυμπιακούς κύκλους, 8 χρόνια δηλαδή. Η συμμετοχή αθλητών των εθνικών ομάδων καθώς και των προπονητών στις διοικήσεις των εθνικών αθλητικών ομοσπονδιών με έναν εκπρόσωπο από κάθε πλευρά. Η ανάδειξη του επιτελικού ρόλου της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη του ελληνικού αθλητισμού. Με σεβασμό στους παιδαγωγούς γυμναστές, στους επιστήμονες, στους εργαζόμενους των αθλητικών υποδομών και στους αθλητές. Η ίδρυση γραφείου ειδικού συμβούλου αθλητισμού και συνηγόρου για τα δικαιώματα των αθλητών, των προπονητών, των μελών διοικήσεων και των φιλάθλων. Δημιουργία ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής διαφάνειας και ελέγχου νομιμότητας για τον αθλητισμό, όπως ακριβώς υπάρχει σήμερα και στο Βρετανικό Κοινοβούλιο. Αυστηρότερο νομοθετικό πλαίσιο που θα εφαρμόζεται χωρίς ανοχή και διακρίσεις απέναντι στα φαινόμενα της βίας και του ντόπινγκ, ώστε να μην ξαναζήσουμε θλιβερά γεγονότα όπως αυτά της Κρήτης. Τελειώνω λέγοντας, μιλάτε συνεχώς για λαϊκισμό του ΣΥΡΙΖΑ και ότι αν θα γίνει κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, που να είστε σίγουροι ότι θα γίνει, θα καταστρέψει τη χώρα. Τι να καταστρέψει? Υπάρχει χειρότερη καταστροφή από αυτή που φέρατε στην πατρίδα μας ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία? Και ζητάτε τώρα ψήφο εμπιστοσύνης από τους βουλευτές σας. Οπωσδήποτε θα σας τη δώσουν. Εδώ έχουν ψηφίσει τόσα μνημόνια. Εδώ θα σταματήσουν. Ποιον κοροϊδεύετε τώρα, εμάς ή τον ελληνικό λαό? Κύριοι της συγκυβέρνησης, είστε μια τραγωδία για την πατρίδα μας. Και η λύση στην τραγωδία είναι η κάθαρση. Η κάθαρση. Αυτό που λέω είναι ορισμός και της αρχαίας ελληνικής τραγωδίας. Σας ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχει ο συνάδελφος κύριος Κεφαλογιάννης για 6 λεπτά, κύριε συνάδελφε.